άσχετο πριν από 2 μήνες και μετά το τέλος της κουβέντας του είπα ότι εγώ ήμουν από την αρχή υπέρ της εξέβρεσης μιας συμβιβαστικής λύσης στο θέμα της ονομασίας, γιατί πήγαινα τότε ανταποκριτής απεσταλμένος στα Σκόπια και έβλεπα ότι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά θέλανε με πολύ μεγάλη ζέση να έρθουν κοντά στην Ελλάδα. Και εμείς με την πολιτική που υιοθετήσαμε τους απομακρύναμε. Και η Ελλάδα έχανε μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσει επιρροή με την καλή έννοια προσβάσεις συμμάχους σε όλα τα Βαλκάνια. Και αυτή την πολιτική, είπα στη συνέχεια, την πρωτοστάτησε σε μια έξαλλη πολιτική ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς για να κάνει πολιτική καριέρα εκμεταλλευόμενος τα συναισθήματα, τα εθνικά συναισθήματα. Τι θεωρείτε έξαλλη πολιτική, το ότι δεν ήθελε να πάρει το όνομα Μακεδονία? Όχι, όχι το όνομα Μακεδονία. Γιατί μιλάτε αλλά για έξαλλη πολιτική? Αλλά είχε, όπως ξέρετε, η Ελλάδα κάτω από την πίεση υιοθέτησε μια ακραία θέση. Δεν δεχόμαστε ούτε Μακεδονία, ούτε κανένα από τα παράγωγά της κτλ. Αυτό ήταν μια ακραία θέση. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, αν μιλήσουμε για έξαλλη πολιτική, εγώ θυμάμαι τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον αείμνηστο πρόεδρο της Δημοκρατίας, να δακρύζει και να λέει ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Ήταν έξαλλη η δήλωση αυτή του πρόεδρου της Δημοκρατίας? Η Μακεδονία είναι ελληνική, διότι είχε τεθεί έτσι το δίλημα εκείνη την εποχή. Στην πραγματικότητα η χώρα σήμερα έχει καταλήξει μετά από πάρα πολλές περιπέτειες και μια απίστευτη διπλωματική ήττα με σπατάλη τρομερών δυνάμεων να υιοθετήσει την πρόταση που η αριστερά έλεγε 20 χρόνια πριν, ότι πρέπει να βρεθεί μια συμβαστική λύση που να μην παραχωρεί τη Μακεδονία στα Σκόπια, αλλά από την άλλη μεριά να αναγνωρίζει ότι αυτοί βρίσκονται σε ένα μέρος της Μακεδονίας, άρα γεωγραφικός προσδιορισμός, και αυτό χάθηκε. Και έχουμε υποστεί μια τρομερή ήττα. Αυτό είπα εγώ. Εσείς, όταν και αυτό... είναι γνωστή αυτή η δήλωση, και αυτό... που λέτε ότι ήταν μια δήλωση που δεν αποδόθηκε όπως εσείς την κάνατε, σπεύσατε να τη διορθώσετε? Πού να τη διορθώσω? Εγώ δεν είχα ιδέα ότι έγινε αυτό. Αυτό, να σας πω τι έγινε. Πάντως, κύριε Χουλούγλου, στα μέσα ενημέρωση, στο site. Αυτό ήταν σε ένα σκοπιανό μέσο, το Independent, μάλιστα, κάπως έτσι ήταν. Είχε πάντως. Δεν είχα ιδέα, αλλά. Επειδή το γράψαμε και εμείς χθες, το είδα χθες με εισαγωγικά σας. Το είδα με εισαγωγικά σας. Quote ήταν. Ήταν δηλαδή μία φράση σας. Δεν ξέρω αν ο δημοσιογράφος το μετέφερε λάθος ή όχι. Αλλά να σας πω κάτι. Κύριε Χουλούγλου, πέρα από αυτό. Ελπίζω να μην πιστεύετε τον δημοσιογράφο των Σκοπίων και να πιστεύετε εμένα. Εγώ πιστεύω εσάς, αλλά ξέρετε, θα ήθελα να μας πείτε. Από το κοντρόλ πρέπει να κάνω μία σύντομη διακοπή. Θα σας δώσω το λόγο, κυρία Μοιρά, για να θέσετε το ερώτημα. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Χρήστο. Θα τελειώσουμε τον κύκλο. Μικρή διακοπή.